Σήμερα 14 Φλεβάρι. Πρέπει να σου πω. Α, δεν φορά το λέω. Όχι, το έβγαλα. Γιατί? πήγα να κάνω και εγώ πάσα ωραία, λέω το love και τα λοιπά. Είμαι τον δικό όμως. Μου love. Ναι. Εντάξει, σούπερ γούμαν τη ζωή σου πει. Αλλά... μου φάνηκε πολύ έτσι. Ήταν πολλά ωραίο. Μέλια, βρε. Μ' άρεσε παιδί. Πολύ, όχι, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το δικό μου love, κυρίες και κύριοι, η δικιά μου μεγάλη αγάπη είναι η κυρία εδώ, Ελένα Σιντροπούλου, που βλέπετε. Εξάλλου έχουμε κλείσει και μια 9 ετία μαζί. Έτσι. Ναι. Κάποτε στα 9 χρόνια είχε δικαίωμα ο ποδοσφαιριστής να φύγει ελεύθερος. Το ξέρεις. Ναι. Ε, πλάκα κάνω μόνο. Λέω ότι 9 χρόνια είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι απλό. Ότι εμείς περνάμε καταπληκτικά. Μέσα από αυτή τη σχέση των 9 ετών γεννήθηκε το GR Express. Είναι το δικό μας αγαπημένο παιδί. Αυτό που συμβαίνει εδώ στο YouTube τώρα είναι αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ και οι δύο. Να ξέρετε ότι σας τα λέω αυτά γιατί είναι σήμερα η μέρα αγάπης. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι καμιά φορά γίνονται και πράγματα μέσα από τη γέννηση ενός ζευγαριού. Και... όταν έχουν κοινούς στόχους, κοινά ενδιαφέροντα. Ναι. Και βασικά έχουμε φτιάξει μια ωραία παρέα και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Γιατί κοιτάξτε να σου πω, δεν είναι η τηλεοπτική μας πλευρά του GR Express που εντάξει, κάνουμε τηλεόραση, παίζουμε παντού, γίνεται χαμός κτλ. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Η παρέα του YouTube είναι που είναι η όλη η ιστορία πάρα πολύ δυνατή. Και βέβαια σε πολλά παιδιά έχουν λείψει και τα βραδινά live, αλλά σύντομα θα επιστρέψουμε. Ναι, είναι να διαβάζουμε και αυτό, τα ναι. Μηνύματά σας, γιατί και ο Θοδωρής όταν κάνει live μόνος του, όπως καταλαβαίνει, δεν μπορεί να διαβάζει και μηνύματα και ναι, να μιλάει. Συνήθως το κάνω ραδιοφωνικά αυτό, δηλαδή φεύγω από το πλάνο μπροστά και μπαίνω μέσα, βάζω τον Πειραιά να φαίνεται και αρχίζω και διαβάζω τα μηνύματα. Αυτό θα το κάνουμε όμως τις άλλες επόμενες μέρες, τα πρωινά, μέχρι να συντονιστούμε με την Έλενα και να είμαστε πάλι παρεούλα μαζί εδώ. Λοιπόν, σήμερα, να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, 300. Τι είναι, 30 φύλλα. 330 φύλλα πήγανε στην Κατερίνα Καινούργιου. Χθες το βράδυ όμως, παραμονή της 14 Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου, κλάμα η κυρία για τον άνθρωπο που έχασε. Ναι, μάλλον για τον άνθρωπο που την παράτησε. Τον άνθρωπο που από έχασε. Από ό,τι καταλάβαμε, ναι. Έχασε. Τώρα πώς τον έχασε. Τα 330 φύλλα ήταν ουσιαστικά, περίμενε λέει να είναι από τον Νίκο Κοκλώνη, αλλά δεν ήταν. Οπότε υποτίθεται ότι είναι κάποιο θαυμαστή. Που προφανώς θέλει να την κατακτήσει. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το επικοινώνησε, το κάναμε προς τα έξω για να δείξω ότι σε κάποιον ότι πρόσεχε, χτυπάει καμπάνα εδώ, κάποιος έρχεται. Λες να τα και, 300, δηλαδή. Και 330 φύλλα δεν είναι ένα και δύο, είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, ρε παιδιά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πρέπει σώνει και καλά, ας πούμε, να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία είναι άχρηστα. Όπως παράδειγμα, χρόνια πολλά στην κυρία Μαλέσκου, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα, να τα εκατοστήσει το κορίτσι, αλλά μας φάγανε. Έπεφτε ρεπορτάζ, χρόνια πολλά Ιωάννα. Έπεφτε ρεπορτάζ, χρόνια πολλά Ιωάννα. Τούρτες, κακό σχέδια, παλαβά, έλεος πια. Έλεος. Σήμερα που είχε τα γενέθλια, βγήκε και το βίντεο με το ξέσκισμα της Τίνας Μεσαρομούλου. Ναι, σήμερα βγήκε. Της έκανε πολύ ωραίο δώρο. Ναι. Γιατί άμα δει αυτό το βίντεο, θεωρώ ότι. Ναι. Κάποια συνέντευξη ήταν, τώρα δεν ξέρω αν ήταν. Στάτους είναι και πάνω. Στάτους έλεγε. Η οποία ήταν ισοπεδωτική για την Ιωάννα Μαλέσκου. Είναι κάποια πράγματα που έχουμε πει, έχει πιέσει κατά καιρούς. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν ακούς και από το στόμα της Τίνας Μεσαροπούλου να σε ισοπεδώνει. Κοίταξε, η Τίνα Μεσαροπούλου επισήμως είναι μια τηλεκριτικός η οποία είναι και πανελίστρια και δίνει πάρα πολλές πληροφορίες μέσω της Σταματίνας Τσιμψιλή. Είναι μια κοπέλα η οποία κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή. Είναι και συνήθως βέβαια και στις κριτικές είναι ισοπεδωτική. Βέβαια να πούμε την αλήθεια μας ότι. Όπως και στη Σπυροπούλου. Ναι, να πούμε την αλήθεια μας ότι και εμείς η δουλειά μας εδώ τηλεκριτική είναι. Έτσι. Ναι, σχολιασμός. Με τη μόνη διαφορά είναι ότι η τηλεκριτική λένε αυτά που λέμε εμείς ένα μήνα πριν. Έχει διαφορά δηλαδή. Δηλαδή να ακούς αυτό που έχεις πει πριν από ένα μήνα και λες αμάν Θεέ μου τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί κάποιοι που δεν βλέπουν τα δικά μας βίντεο θα νομίζουν ότι αντιγράφουμε και λέω αυτό. Θεωρώ όμως ότι όταν είσαι στην τηλεόραση, όταν είσαι μπροστά στην κάμερα, ουσιαστικά είναι σχολιαστικό, δεν είναι ακριβώς τηλεκριτική. Γιατί και εσύ ουσιαστικά την ίδια δουλειά κάνεις. Έτσι θεωρώ εγώ. Όχι. Δηλαδή εσένα δεν μπορούν να σε πούνε τηλεκριτικό. Μα τηλεκριτική κάνουμε. Σχολιάζουμε και κριτικάρουμε την τηλεόραση. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε εδώ, ούτως ή άλλως. Ναι, θέλω να σου πω ότι επειδή βγαίνει και μπροστά η Τίνα Μεσαροπούλου, δίνει ρεπορτάζ, οκ. Okay, και επειδή κάνει και η ίδια παρόμοια δουλειά. Αυτή, στην εφημερίδα που γράφει, κάνει τη δουλειά ω τηλεκριτικό. Και μετά μέσα στο πάνελ κάνει τη δουλειά ω media. Για να είσαι, πρόσεξε όμως, για να είσαι σωστή και σωστό τηλεκριτικό, νομίζω ότι δεν πρέπει να βγει μπροστά στην κάμερα. Για μένα. Αυτά είναι παλιού τύπου. Είναι παλιού τύπου, αλλά ίσω καμιά φορά σου λέει το βλέπει και ανταγωνιστικά. Δηλαδή θεωρεί π.χ. η Τσιμψιλή ότι είναι top και όλε οι άλλε είναι χάλια. Να σου πω, όχι.
Αυτή είναι παλιού τύπου. Δεν, δεν γράφει για τις εκπομπές, γράφει για τους άλλους. Καλά, εγώ σου λέω τι θεωρώ. Το κουλό στην υπόθεση είναι να είσαι τηλεκριτικός και να βγάζεις να πούμε μέσα ότι φεύγουν δύο από ένα πάνελ. Το οποίο το έκανε η Αφροδίτη Γραμμέλη αυτό. Και φεύγουν λέει δύο από ένα πάνελ, τέσσερις λέει είναι, δύο φεύγουν. Με αυτό που είπε τέσσερις είναι, οι δύο φεύγουν, είναι συγκεκριμένες εκπομπές. Τρεις εκπομπές είναι. Η μία είναι το πρωινό του Open, η άλλη είναι του Star και η άλλη είναι, να πούμε, τετράδα. Σούπερ Κατερίνα. Σούπερ Κατερίνα. Λοιπόν, τρεις εκπομπές. Τρεις. Οπότε. Φεύγουν δύο. Δύο θα πούνε, δύο, θα πούνε άλλοι δύο. Ναι, θα πούνε δύο στις θέσεις τους. Ναι. Εντάξει, τώρα στο Star και στο Open, εκεί δεν πάνε καλά τα πράγματα, μπορεί να γίνει αυτό. Στην μάλλον για το Star το βλέπω, που είναι χαμηλά τα νούμερα. Ή Star και ή Open. Πρέπει αναγκαστικά, εάν κρατήσουν το δίδυμο, να βάλουν κάτι ή Star ή Open θα είναι. Δεν μπορεί να είναι. Θεωρείς ότι οι Παπίλια θα τους κρατήσουν, ναι. Όχι. Όχι. Εάν τους κρατήσουν, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Επίσης, αυτό που κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα είναι ότι ο Σάκης, λέω, θα μιλήσω για τον Ρουβά. Ο Απόστολος Ρουβάς, ότι του ετοιμάζουν προτάσεις για να κάνει εκπομπές όχι μαγειρικής μόνο και για άλλα κόνσεπτ. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ, όταν τον ακούς να μιλάει, κάνει για τηλεόραση. Όχι, αλλά τουλάχιστον μιλάει πιο καλά τον αδελφό του. Εντάξει, ναι, αλλά δεν κάνει για τηλεόραση. Εννοώ στον δεν κάνει. Δηλαδή, ξέρεις τι μου τη δίνει εμένα σε πάνελ θα έκανε. Άκουσε, κάτσε, κάτσε, σε πάνελ θα έκανε. Ούτε σε πάνελ θα έκανε. Καταρχήν δεν μπορεί να σε πάρει γιατί δεν έχει άποψη. Είναι. Ναι, εντάξει, είμαι, δεν θέλει, ναι, ναι. Μην μου εξαλακωθεί. Και εντάξει, λόγω του αδελφού του κτλ. Ξέρεις ποια είναι η φάση. Μου τη δίνει που εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέμε πράγματα μέσα από εδώ, από αυτή την εκπομπή που κάνουμε στο YouTube, και όχι μόνο στο YouTube, αλλά και στην τηλεόραση. Και έρχονται μετά οι επόμενοι, οι τηλεκριτικοί κτλ. Και λένε ακριβώς αυτά που λέμε και δεν εστιάζουν εκεί που πρέπει. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, δεν μπορεί να βγαίνει προς τα έξω ότι ο Απόστολος έχει προτάσεις για να κάνει άλλο, άλλο να κάνει για ο σεφ, εντάξει, οκ, okay, μπορεί. Αλλά να κάνει δηλαδή τηλεπαιχνίδι, τι να κάνει, μαγκαζίνο, τι να κάνει δηλαδή. Και επίσης, έχουμε πει επανειλημμένως ότι, παράδειγμα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η κοπέλα είναι ατάλλαντη. Το λένε αυτό άπαντες. Έχουμε πει ότι για κάποιο λόγο κάποιοι επιβιώνουν. Εγώ δεν περιφέρομαι στα κανάλια μέσα. Στους διαδρόμους. Mm-hmm. Αυτοί που περιφέρονται είναι κουλοί, κουφοί ή γκαβοί. Δεν βλέπουνε. Δεν αγγίζουνε. Δεν ακούνε. Δηλαδή να βγει προς τα έξω, ας πούμε, τι ακριβώς είναι αυτό που η κυρία Σπυροπούλου, ας πούμε, είναι μια top κατάσταση. Μετά, είπε η Τίνα Μησαροπούλου στη συγκεκριμένη συνέντευξη που έδωσε για την Μαλέσκου, ότι κάποιο κύκλωμα τη πρόχνει στην ουσία. Λοιπόν, ναι, κάποιο κύκλωμα τη πρόχνει. Δεν είναι κύκλωμα. Όχι. Όταν ακούς κύκλωμα και ακούς ένα κύκλο ανθρώπων κλπ., είναι αλλιώς το πράγμα. Είναι πιο πονηρό. Όχι. Είναι αυλική που την παίρνουν και δεν μου τι είπαν. Είδες τι έγραψα εγώ για να βοηθήσω την κατάσταση. Να με θυμάσαι εμένα. Να προτάσεις από κανάλια. Ναι. Να με θυμάσαι εμένα. Οπότε λοιπόν μετά έχει υποχρεώσει αυτή και πρέπει να πάρει και κάποιου από του αυλικού αυτού του τύπου περίοδου κτλ. Να ξέρετε ότι στο ίντερνετ μέσα, δηλαδή στα site. Κάνουν ένα παιχνίδι διαφορετικό, ένα παιχνίδι στρατηγικής, λες και παίζουν σκάκι είναι, ένα παιχνίδι στρατηγικής για να προωθήσουν δικά τους άτομα. Παράδειγμα, την Παρασκευή μου έδειξε ένα δημοσίευμα που έλεγε η Κατερίνα Καινούργιου πρώτη με 14% και δεύτερος ο Αντένα με 14,5%. Και μάλιστα και τα δύο κανάλια Αντένα και Αλφα μίλαγαν για πρωτιά. Ναι. Και σου λένε κάποιοι, καθίστε ρε παιδιά, το 14 είναι μεγαλύτερο από το 14,5 στο νεανικό κοινό, νομίζω. Και βέβαια στο γενικό κοινό, σε όλο το σύνολο, είναι πρώτο με μεγάλη απόσταση το πρωινό του Αντένα. Λοιπόν, το θέμα μας όμως δεν είναι εκεί, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι αυτός που το έγραψε. Το έγραψε για ποιο λόγο. Το έγραψε για γιατί ο άλλος διαβάζει και λέει πρώτη. Δεν διαβάζει παρακάτω, μένει το πρώτη. Λοιπόν, δεν διαβάζει μέσα το κείμενο, καταλάβει ότι κάτι έχει παίξει και μένει αυτό. Ρίχνουν λοιπόν τα δίχτυα για να πιάσουν τους κόπανους. Αλλά κόπανοι δεν υπάρχουν πια και τα δίχτυα ανεβάζουν άδεια. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια γραμμή, γι' αυτό έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με τον κύκλο του κυρίου Κοκλώνη, ο οποίος Κοκλώνης έχει κάνει κάποια πράγματα πολύ, πολύ, πολύ σωστά, να ξέρεις. Κάποια πράγματα έχει κάνει πολύ σωστά τώρα τελευταία. Τέλος πάντων, ο κύριος Κοκλώνης δεν γνωρίζει μάλλον ότι ο κύκλος των δημοσιογράφων που έχει δημιουργήσει κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εάν τα ξέρει και δεν μιλάει, έχει πρόβλημα. Κάτσε να μας πεις τι έχει κάνει σωστά. Πετάς το τυράκι και φεύγει. Όχι, όχι. Άσο σε άλλη εκπομπή. Δεν θέλω να λένε ότι αγιοποιώ τον Κοκλώνη.
Εντάξει. Και απλά. Όταν λένε, τα παίρνεις. Καλά, εντάξει, αυτό είναι βλακεία ούτως ή άλλως. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με τον άνθρωπο. Ούτως ή άλλως. Απλά θέλω να πω ότι είμαι σίγουρος ότι ο Αποκλώνης δεν γνωρίζει τα περισσότερα από αυτά που γίνονται και αν τα γνωρίζει, τότε πρόκειται για ηλίθια άτομα τα οποία τον περιστοιχίζουν και τον βάζουν να σκέφτεται αυτός ηλίθεια. Δεν μπορεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που βγήκε 14 πρώτη, 14,5 δεύτερη. Δηλαδή, εντάξει, κάπου. Ρε παιδιά, κάνετε αντιπαθέσατε την Κατερίνα Καινούριου από αυτά και αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα μας πρεσάραν 330 φύλλα, λέει. Πρεσάρισμα. Κοίτα, 330 φύλλα. Ναι. Τι λες, μωρέ, τώρα. Ας μην το έβγαζε, αφού δεν ξέραν ποιος το τάει, τι λες. Όχι αυτό, γιατί να βγει αυτό προς τα έξω. Δηλαδή, επειδή πάει προς έναν αυτό το μήνυμα, πρέπει να το διαβάσουμε όλοι. Το μήνυμα πάει προς έναν. Α, το στείλουν σε μήνυμα. 330 φύλλα πήρε η τάδε. Να το διαβάσει, να τη χάσουμε. Και βάλανε και μπόλικα έτσι. Δηλαδή, ναι. Πολύ ζήλια. Δηλαδή, α πούμε, αυτό δηλαδή, τόσο καψούρα την έχει, α πούμε, που έστειλε 330 φύλλα και νομίζω ότι με 30 φύλλα θα τη ρίξει και χωρίς όνομα κιόλα. Τα έστειλε έτσι για να δείξει πόσο λάρντ τύπο είναι. Δηλαδή, α πούμε, καλά, φτωχόπεδο δεν θα είναι. Για να στείλει 330 φύλλα. Κοίτα, να σου πω, εντάξει, έχουν ανέβει τα στάνταρ τη. Δεν ξέρω αν έχω τα στάνταρτα δικά τη, αλλά αυτό το κόπεδο δεν είναι. Να πα σε ταξιτζή, συγγνώμη στου ταξιτζίδε. Πώ να το κάνω. Μακάρι να έχει ένα ταξιτζή. Τυχερή θα ήταν. Γιατί ο ταξιτζή, άμα πήγαινε μαζί τη ο ταξιτζή και τον γουστάριζε και τον ερωτευότανε, ο ταξιτζή ήταν εκεί δίπλα τη. Βράχο. Ενώ οι άλλοι που έχουν τα φράγκα τα πολλά, σου λέει δεν μπορεί να έχω εγώ αυτή που ξέφτισε. Αυτό μου κάνει για ταινία, ναι. Τώρα. Σκέφτεσαι ότι πρέπει να καινούριο να μπαίνει σε ταξί με, τη, με τις γόβες, με τα φορέματα, με. Μπορεί να είναι μεσέντες στο ταξί. Τι σημασία έχει. Γιατί τι κίτρινο ταξί, τι κίτρινο είναι ο μεσέντες, τι μαύρο. Να, έτσι. Και είναι διαφορά. Λοιπόν. Κοίτα, όταν, εντάξει, αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα όταν θεωρείς ότι έχεις βγει τον έρωτα τη ζωή σου και είναι εφοπλιστής, είναι κούκλος, είναι καλό παιδί όπως είχε ακουστεί. Και έχει φτάσει στο πικ, μετά πιστεύω ότι αυτός που έρθει 430 φύλλα, ένα γιότ θα το έχει να περιφέρει. Γιατί σου βγάζει, ότι πρέπει ισόνι και καλά, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να περιστοιχίζονται μόνο από πλούσιους και τα λοιπά. Γιατί δηλαδή σου γίνει κάτι τέτοιο, γιατί η Κατερίνα δεν είναι του πλούσιου και τα λοιπά, μην νομίζεις. Κοίτα να σου πω, θεωρώ ότι κοπέλα. Επειδή... το έχει πει και εσύ. Περίμενε. Το έχεις πει, επειδή έχουμε μιλήσει και για δουλειά νομικού και για άλλες κοπέλες. Λες ότι εντάξει, αν δεν έχουν αυτές, ας πούμε, ένα πλούσιο, ένα φοπλιστή, έναν με καλά λεφτά, ποιες θα τον έχουν. Άκουσε. Η δουλειά νομικού υπήρξε κάποια περίοδο η ωραιότερη όλων. Και η Αραβανή δικιά σας. Λοιπόν, η ωραιότερη όλων. Και η Αραβανή επίσης υπήρξε η ωραιότερη όλων. Για μια περίοδο. Τώρα και να δεις παραπάνω. Στο πλευρό της έχει συνήθως. Εντάξει, έτυχε. Αλλά η Κατερίνα Καινούριου δεν είναι αυτό το στυλ. Έτυχε και σε αυτή. Mm-hmm. Γιατί εγώ τη ξέρω προσωπικά τουλάχιστον, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν σκεφτόταν. Καλά, δεν ήταν και με ένα καλά αυτό χαλάκι, Σταθοκοστόπουλο. Άλλο, Σαμαράς, έτυχε σου εξηγώ. Ο κύκλος. Όταν ο είσαι κύκλος. Λίγο. Είσαι επαγγελματικά επιτυχημένη. Η εμφάνισή σου θέλει ένα χ κόστος, γιατί δίνει πολλά λεφτά, βγάζει και πολλά λεφτά, το δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έχει αλφα συνήθειες, πανάκριβα, θέατρο κτλ., δεν μπορεί ο άλλο δίπλα σου να είναι με ένα βασικό μισθό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πες ότι πας σχολή νομικής, ναι. Μέσα και είναι μέσα 100 άτομα, mm-hmm. σχολή νομικής. Ο τελευταίος από τη σχολή νομικής τι δουλειά θα κάνει. Απέτυχε. Ναι. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Σίγουρα πάντως δεν θα είναι επιστηρικατζής ούτε ταξιτζής. Τι θέλω να σου πω με αυτό. Ότι ανάλογα με τον κύκλο που κινείσαι, ανάλογα υπάρχουν μπροστά σου άτομα. Εντάξει, αυτό δηλαδή, σου λέω. Όταν βλέπεις, όταν βγαίνει. Ένα μεροκαματιάρι, όταν το μα δεν κάνει παρέα. Αν έκανε παρέα και τις έκανε, δηλαδή αν ήταν στην παρέα κάποιος και ήταν μεροκαματιάρης και τις έκανε, θα έκανε σχέση και με αυτόν. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο έρωτας δεν κοιτάει να μην τσέπες. Ο φυσιολογικός. Ο αφύσικος, ο αφύσικος που κοιτάει τσέπη δεν λέγεται να πούμε έρωτας. Ναι, καλά, είναι από συμφέρον, βέβαια. Ούτε συμφέρον λέγεται. Λοιπόν, μην αρχίσω να λέω τώρα τι λέγεται και δεν κάνει. Λοιπόν, πουτανιά. Πουτανιά, ναι. Αυτό έγινε. Δηλαδή, άμα ξεπλήσετε το χρήμα, ας πούμε, δεν είναι η κατάσταση αυτή.
Δηλαδή τι, δηλαδή θα πας με κάποιον επειδή θα σου προσφέρει ένα γιο, θα σου προσφέρει να πούμε κάτι παραπάνω. Και... Κοίτα, ναι, αυτό που λες εσύ και οι παρέες και όλο το προφίλ ας πούμε της κατένας καινούριου, σπίτι δεν ξέρω, νοικιάζει στο Κολωνάκι, έχει το Mercedes στο τζιπ μεγάλο, είναι διάσημη. Σου έχω ξαναπεί, Έλενα, άκουσα με, σου έχω ξαναπεί ότι η οικογένειά της δεν ήταν μικρομεσαία. Οπότε εκ των πραγμάτων... Εκ των πραγμάτων η κοπέλα έχει μεγαλώσει τελείως διαφορετικά. Όταν αυτή θυμάται τον εαυτό με μια πισίνα για πάρτι της και μάλιστα κλειστή, όχι έξω, μέσα, τι να λέμε τώρα. Mm-hmm. Τι να λέμε τώρα, να πούμε τώρα τι, ας πούμε. Γι' αυτό σου λέω, είναι άτομα και άτομα. Η Κατερίνα δεν είναι, δηλαδή ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι του, α, δηλαδή αν κάποιος είναι. Δηλαδή και ταξιτζής, άμα ήταν δίπλα της και αυτή τον ήθελε και τα λοιπά, πίστεψέ με, θα ήταν και φούλοι ερωτευμένοι μαζί του. Αφήνουμε την Κατερίνα απ' έξω. Και λέμε για κάποια άλλα κοριτσάκια τα οποία κυνηγάνε και πάνε και κάνουν στέκη στο Κολωνάκι, μήπως κάτσει κάποιος, ας πούμε. Αυτό ναι. Εκεί αυτό είναι μια μεγάλη πουτανιά. Εντάξει. Άλλο φεύγω από την Νίκαια και πάω στο Κολωνάκι για να βρω μια γκόμενα που είναι φλαγκάτη, και αλλιώς είμαι στην Νίκαια και βρίσκω μια που όσο φλαγκάτη και να είναι πάνω από ένα σπίτι δεν έχει. Και αυτό προσφυγικό. Κατάλαβες. Έχει διαφορά. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτό το θέμα. Τσουλάει, δεν πάει πουθενά αυτό. Σήμερα είναι η μέρα αγάπης, σας μιλάμε για τα πολύ ωραία πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε για μια αγάπη που βγήκε προς τα έξω. Είναι αγάπη που ήταν καταστροφική αυτή. Ο Σάκης Βουβάς έκανε δήλωση, με θετική δήλωση έκανε για τον Λιγνάδη, όπου βέβαια ασυζητητή, δεν το συζητάω, εγκλήματα έχει κάνει ο άνθρωπος, εάν αποδειχτούν αυτά τα εγκλήματα. Όμως εδώ θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι ο Σάκης Ρουβάς, και μην μου αρχίσετε ότι κάνω ξέπλυμα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε το χρονικό σημείο το οποίο συνυπήρξαν. Όπου όταν συνυπάρχεις με έναν άνθρωπο, δηλαδή εγώ ας πούμε δουλεύω 30 χρόνια ας πούμε στο ΑΡΤ. Ναι. Μαζί μου ήταν πάρα πολλά άτομα 30 χρόνια, είμαστε μαζί πάρα πολλά άτομα 30 χρόνια. Πίστεψε με, στην προσωπική του ζωή δεν ξέρω τι κάνουν. Ναι, βέβαια και συμπλήρωσε μετά που όλοι το ξέχασαν οι περισσότεροι ότι όταν το έμαθα έμεινα έκπληκτος. Δηλαδή, ναι, πήρανε μόνο την μία φράση που είπε, τέλος πάντων τον αγάπησε αυτόν τον άνθρωπο στον ένα χρόνο. Όχι, είπε και άλλα πράγματα. Και, είπε τα αστεία είναι σαν τα ναρκωτικά. Σαν... Ναι, λάθη. Ναι, λάθη. Ναι, 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 ξέχασαν όλα τα υπόλοιπα. Ναι, βέβαια, γιατί λάθη, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν μίλησε για την προσωπικότητα Λιγνάδη. Μίλησε για την επικοινωνία και την επαφή που είχαν στο χρονικό σημείο της πορείας της ζωής τους όταν συνυπήρξαν μαζί. Απλά έπρεπε να διευκρινίσει τι εννοεί. Καταλαβαίνω. Ο Σάκης Ρουβάς πίστευε ότι αυτά που έχει στο μυαλό του γίνονται και προς τα έξω. Ο Σάκης Ρουβάς δεν φημίζεται για την ευχαίρεια. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα το οποίο έχει. Αλλά όμως επειδή γνωρίζουμε το μειονέκτημα που έχει, ότι δεν μπορεί να μεταφέρει τα του μυαλού του εύκολα προς τα έξω, νόμιζε ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτά που είπε. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να λέω ότι ξέρετε κάτι, ο Ρουβάς που εκείνο που το άλλο που το άλλο. Και μάλιστα ο φίλος μου ο Νίκος Τερζής, που είναι αδερφικός μου φίλος είναι ο Νίκος, και πρέπει να τον πάρω κάποια στιγμή τηλέφωνο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι έκανε ακραία δήλωση ότι δεν είναι το τραγούδι. Το πήρε πίσω μετά. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Εξάλλου δεν κρατάει κακίες, ναι, το σπίτι. Δεν κρατάει κακίες ο Νίκος με τίποτα άλλο, παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι ότι ρε παιδιά, μην τα βάζετε με το Σάκη Ρουβά τώρα. Εντάξει, το παιδί, ας πούμε. Και βέβαια ρωτήσανε το Ψινάκι. Εάν ήσουν ένα σήμα ανατζέρ του θα το ανάφηνε, δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Καλά, όταν είναι μάνατζέρ του χαμογελούσε, δεν μιλάει για Σάκης Ρουβάς. Ναι, δεν τον αφήνει να δώσει συνέντευξη ούτως ή άλλως. Δεν σου λέει δεν πετάξει καμία κοτσάνη. Δηλαδή για να δώσει συνέντευξη πρέπει να είναι ειδική. Κοίτα, όμως ήταν και άσχημο σήμερα που άνοιξα λίγο και είδα τα δημοσιεύματα που τον χτύπαγαν από παντού. Δηλαδή βρίσκουν πάτημα οι πάντες, αφού εντάξει, τον έχουν βρει στα social, τον έχουν ισοπεδώσει χίλια δύο αριστερά δεξιά, βγαίνουν άλλα 100 άτομα που είναι επώνυμοι στις showbiz και μια από τα ίδια και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Εντάξει, έκανε βλακεία, έκανε άστον. Να δει και τα παιδιά σου και τα αυτά σου και η οικογένειά σου και δεν τρέπεσαι που έχεις και 4 παιδιά. Ναι, όχι, κάνει ένα λάθος αυτός και άλλοι κάνουν μεγαλύτερα εγκλήματα και θεωρούν ότι είναι δικαστές. Mm. Δηλαδή, παιδιά, δεν μπορεί να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να λέτε τέτοια πράγματα, ας πούμε, και μετά να λέτε τον άλλον ότι έκανε λάθος στις δηλώσεις που έκανε. Όταν εσείς λέτε εγκληματικά πράγματα. Εξάλλου, ο Λιγνάδης ήδη είναι ισοπεδωμένος. Δηλαδή, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να πηγαίνει όλο αυτό να καταργείται. Όχι, να καταργείται τον Σάκη Ρουβά και να λέει πράγματα που είναι πολύ πιο αισχά. Δεν είπε τίποτα τέτοιο ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς άλλο εννοούσε, άλλο του βγήκε. Εντάξει, απλά πράγματα είναι. Ο Ρουβάς. Ναι. Ο Ρουβάς είπε ότι εγώ παιδιά αυτά που έζησα μαζί του δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Και τον αγάπησα πάρα πολύ στη σχέση μας αυτή.
Δηλαδή αυτό ακριβώς ήθελε να πει και του βγήκαν όλα τα υπόλοιπα. Και μην μου πείτε τον ξεπλέον του Σακυρουβά, έχω να μιλήσω μαζί του 30 χρόνια και άμα με δει θα μου γυρίσει την πλάτη. Σιγά που θα μου μιλήσει κιόλας. Λοιπόν, και επί της ευκαιρίας να πούμε ότι εχθές είχα την τιμή και τη χαρά να με φιλοξενήσει ένας πολύ καλός δημοσιογράφος από το team της Ναταλίας Γερμανού, όπου κατά πάσα πιθανότητα το χρόνο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια συνέντευξη όπου μιλάμε για το GR Express μέσα στην Ναταλία Γερμανού. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που επέλεξαν να τους δώσω συνέντευξη. Και να σου πω κάτι, είχα ανάγκη εγώ να μιλήσω κάποια στιγμή και σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, έτσι ώστε να βγουν μερικά πράγματα προς τα έξω, γιατί το τελευταίο διάστημα, και δεν σας λέω ότι έχω πει, γιατί έχω πει πράγματα που πραγματικά νομίζω ότι δεν τα έχω πει καν μέσα εδώ. Καλά, μιλάγατε και μία ώρα, οπότε θα παίξει. Εντάξει, ένα κομμάτι, θα παίξει ένα κομμάτι. Ναι. Παίξει, ναι. Δεν ξέρει, δηλαδή, ο Θοδωρής. Ναι, όχι, είναι εντάξει, λογικό είναι. Μόλι δεν είναι. Μιλάς μία ώρα και βγάλω 5 λεπτά. Mm-hmm. Δεν είναι. Και 5 λεπτά πολύ, σου λέω. Λοιπόν, απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ακούγονται μερικά πράγματα, γιατί δεν θέλω ούτε να υπάρχει υποτίμηση στο YouTube, ούτε να υπάρχει υποτίμηση σε τηλεοπτικές εκπομπές περιφερειακών σταθμών, ούτε να υπάρχει υποτίμηση γενικώς. Όλα αυτά τα πράγματα έχω δώσει κάποιες απαντήσεις, τις οποίες πιστεύω ότι εάν ακουστούν θα είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο που μου πήρε. Δεν λέω το όνομά του, εγώ επίτηδες τώρα. Έτσι δεν λέω το όνομά του, επίτηδες δεν το λέω, για να το δείτε την ώρα που θα παίξει. Ούτως ή άλλως, μόλις παίξει το θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε καλύτερα. Βέβαια. Ναι, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα. Είχα και δουλειά και δεν πήγα να τον δω. Ναι. Ακούσω, δεν ξέρω τι είπε. Ναι, δεν σου λέω. Δεν σου λέω και εσένα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά τα οποία ήταν μαζί χθες. Λοιπόν, και πρέπει να σου πω ότι πάγωσα. Α, αγόρι μου. Γιατί έγινε έξω. Ήταν έξω να βάλει λίγο το σακάκι του, να βάλει να αντιθεί. Ωραία, δεν μπορείς έτσι να πας με το μπουφάν και το. Τέλος πάντων. Ας θα συζητήσουμε αυτά, θα έρθει η ώρα, θα βλέπουν το τρέμουλο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα με το Survivor. Ένα Survivor το οποίο περιμέναμε ότι θα έχουμε τέτοια εξέλιξη. Εγώ περίμενα ότι οι μαχητές θα είναι χαμένοι αυτήν την εβδομάδα. Είναι και στα δύο αγωνίσματα. Παιδιά, εμείς την ώρα που μιλάμε είναι είναι στον αέρα. Επειδή το βίντεο μετά βγαίνει την ώρα που είναι το Survivor ακόμα στον αέρα, πρέπει να ξέρετε ότι μετά όμως λίγη. Οπότε εκ των πραγμάτων δίνω spoiler. Εκ των πραγμάτων ζητάω συγγνώμη, δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, να πούμε βέβαια ότι τώρα το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο μπήκε και ο παρκουρίστας που λέγαμε ότι θα είναι αυτός που μπορεί να νικήσει το Survivor. Και ήταν η μεγάλη παιδιά απογοήτευση. Απογοήτευση. Δηλαδή το παιδί. Ο οποίος σήμερα δεν ήταν στο. Ναι, είναι νοσοκομείο. Πότε το πρόλαβε. Θύψε το ήταν, καταρχήν όταν παρουσιάζει ο Αντζούν και σε όλες τις εκπομπές ένα τέτοιο βιογραφικό, ότι ήταν ο Κασκαντέρ στην Αμερική. Δεν με ενδιαφέρει ο Κασκαντέρ. Ναι. Με ενδιαφέρει ο παγκουρίστας. Ξέρεις τι είναι παγκουρίστας. Ξέρεις ότι αυτός πηδάει από μπαλκόνια, από τέτοια, από αυτά. Πού να πηδήξει εκεί, στην άμμο ήταν και έχει στραμπουλήξει το πόδι με την πρώτη μέρα που πήγε. Αν σε πούτε σαν μπάπια που κάνει τα χέρια. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Ξέρεις, ίσως έχει συνηθίσει πάνω σε ρόδες, τι να πω στο σκέιτ. Όχι, ρε παγκουρίστα, δεν είναι έτσι. Ο παρκούρισα τι. Έχει βρε, ρόλερ έχει. Όχι, έχει σανίδα έχει. Παρκούρι είναι αυτό που πηγαίνουν και κάνουν τα κουλάκια. Χωρίς. Βέβαια, είναι αυτά τα πολύ χοντρά που κάνουν. Κάτι παιδί μου. Περίμενε παρκούρι χωρίς να έχει. Οι παρκούριστες δεν φοράνε, βρε. Όχι, παιδί μου, αυτή είναι skateboard. Τι, έτσι, χωρίς. Παιδί μου, αυτός πηδάει γιατί 10 μέτρα μπορεί να πηδήξει, μπορεί να κάνει. Καλύτερα να σκάψει, δεν μπορούσε με τα χέρια. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό είναι η απογοήτευση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν φταίει όμως το παιδί. Κοίτα να σου πω. Όλοι το παρουσίασαν έτσι που αλλιώς. Και λέει πιο μάγκα είναι ο μεγάλο που πήγε. Εάν ήταν πιο ήπιο το βιογραφικό, θα έλεγε OK, το παιδί μια χαρά. Ο μισθοφόρο είναι ο μάγκα. Ο μισθοφόρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε στο κομμάτι. Τέλος πάντων, απογοήτευση. Ναι, εντάξει, είπα τέλος πάντων, τέλος. Αυτό τελείωσε. Αυτό θα φύγει γρήγορα. Ο Άγγελος. Την άλλη εβδομάδα θα είναι υποψήφιος. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι έχουμε τώρα λοιπόν τρεις υποψήφιους. Έχουμε τον Στέλιος, δεν λέγεται. Στέλιος. Όχι, βρε. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος, ναι. Όχι, ο φαρμακοποιός, λες. Ο άλλος, με την καραβίτσα. Ναι, Στέλιος. Λοιπόν, έχουμε αυτόν. Έχουμε τον φαρμακοποιό και έχουμε και την πελαγία που θα είναι υποψήφιοι. Βάλαν το παιδάκι, το οποίο να πούμε έχει κάνει τόσα αγωνίσματα, είναι θέματα στρατηγικής. Εκεί κέρδισε χθες τον κόσμο όλο με αυτά που είπε. Λέει, κάτσε, μάγκα μου εδώ πέρα, τι μου συμβαίνει. Ο Ποκερίστας, ναι. Λέει, εδώ τι συμβαίνει, ας πούμε.
Και του την έκατσε λοιπόν τη βάρκα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μείνει μέσα. Η πελαγία πιστεύω θα φύγει ή ο φαρμακοποιός. Λένε ότι θα φύγει ο φαρμακοποιός, διότι λύγει η άδειά του από τον. Δεν έχει πάρει άδεια από τον φαρμακευτικό σύλλογο και πρέπει μέχρι τέλους Φλεβάρι να την ανανεώσει. Οπότε εκ των πραγμάτων η παραγωγή θα πρέπει να τον βγάλει έξω. Να κάνω μια ερώτηση. Την οποία θέλω να μου απαντήσεις, αν μπορείς. Αυτός έχει 500 φαρμακεία. Ναι. Έχει σε όλα υπαλλήλους μέσα. Mm-hmm. Γιατί δεν του δίνουν άδεια, δηλαδή, γιατί πάει αυτό σε ένα φαρμακείο και κάτι. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι και κανόνες. Ποιοι νόμοι και κανόνες? Ότι κάποιος φαρμακοποιός, ο οποίος είναι στο όνομά του τα φαρμακεία, δεν μπορεί να φεύγει και να κάνει διακοπές. Συγγνώμη, όταν έχω 500 φαρμακεία. Δεν και έχει έχω... σημασία, βρε. Το όνομά σου είναι πρώτο. Το όνομά σου είναι. Επαναλαμβάνω. Οι άλλοι είναι υπάλληλοι. Στην επιχείρησή μου θα μου κάνει κουμάντο σύλλογος. Έτσι κάνει ο σύλλογος, ναι. Τι σύλλογο είναι αυτό που μου κάνει ακόμα στην επιχείρησή μου? Εγώ κύριε, έχω μέσα 15 υπαλλήλους, του οπλώνω και λείπω 6 μήνες. Περίμενε, οι υπάλληλοι μέσα έχουν σπουδάσει βοηθή φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός είναι αυτός που ηγείται. Όταν λείπει και, γίνει, και χρειάζεται, νομίζω ότι είναι. Μπορεί να έχει πάρει φαρμακοποιό, πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί να έχει πάει άνθρωπο που είναι φαρμακοποιός. Πού το ξέρεις? Καλά, δεν έχω κάνει. Πώς το λένε, δεν έχω φαρμακείο. Ωραία, λοιπόν, σου λέω εγώ, όταν έχει 500 φαρμακεία. Ο άνθρωπος έχει μέσα και κάποιον φαρμακοποιό κανονικό. Δεν μπορεί να μην έχει μόνο, να έχει μόνο βοηθούς. Οπότε λοιπόν, τι του λένε? Τι σε πειράζει, μωρέ, έτσι κι αλλιώς τον αντιπαθεί το κοινό. Άσε μας τώρα. Δεν ενδιαφέρει τον αντιπαθεί το κοινό. Φίλε, παρά, μου κάνει εντύπωση ο σύλλογος. Άσε που του έχουν κάνει και. Τι τα βατζιλίκι είναι αυτό. Οι υπόλοιποι δεν του έχουν κάνει καταγγελίες. Γιατί έγινε διάσημο, λέει, του παίρνει την πελατεία. Την πελατεία. Δεν ανοίγουμε κανένα ψηλικά τζίδικο, να έχονται να παίρνουν τα γαριδάκια σε εκεί πέρα στο ταμείο, κάθεσε, μόνο σε βλέπουν. Να πάρουμε την πελατεία. Τι κάνουμε τα γαριδάκια, στα φαρμακεία βγάζουν λεφτά αυτοί. Εντάξει, φαρμακεία δεν μπορεί να ανοίξουν. Άκουσε. Όχι, θέλω να σου πω την ευλακία αυτέ οι καταγγελίε. Αυτό που λέω. Δηλαδή, ο άλλο που θα ρωτήσει, θα πει συγγνώμη, πάω στο διάσημο να πάρω εγώ τον τεπών μου, γιατί δεν μπορώ να πάω στον άσημο. Μα αυτό σε εξηγώ την ευλακία. Δηλαδή, άμα ανοίξει εσύ ένα μαγαζί ίσα ίσα, που δεν θα έχω τόσο σαν έλα μου που έχει ανάγκη αυτό, έχει βγάλει τόσα λεφτά τόσα χρόνια, δεν πάω σε αυτό, πάω στο δίπλα. Παιδιά, έτσι γίνεται συνήθω λόγω. Μπορεί να ντρέπεσαι ή να λες ότι αυτός δεν έχει ανάγκη, τα πήρα το survivor. Θα πάω να δώσω τον τεπών να το πάρω από την άλλη. Δηλαδή είναι όλα σχετικά. Τι καταγγελίες είναι αυτές που θα σας πάρει τη δουλειά? Δεν είναι βλακία αυτό. Αντροπή, παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, είναι. Πώς να σου πω, δηλαδή. Να πάω σε φαρμακοποιό να του πω: είχες δουλειά σήμερα. Δηλαδή είχε αναρρωστήσει πολύ, ας πούμε, και πήρανε φάρμακα. Δηλαδή είναι και κουλό αυτό, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάντως, όλοι μας πάντως έχουμε ένα δικό μας φαρμακοποιό. Εγώ καλή ώρα έχω την Πέτη. Στην Πραξιτέλους. Εγώ έχω την Πέτη. Έχω την Πέτη στην Πραξιτέλους. Πραξιτέλους και. Πώς είναι η άλλη εδώ? Εδώ στη γωνία, στο παλιό Άρτ. Στην Πραξιτέλους. Να είναι καλά η κοπέλα. Ο δικός φαρμακοποιός είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς. Επειδή εγώ αναγκαστικά κάθε μήνα παίρνω φάρμακα. Οπότε λοιπόν ξέρει ακριβώς τι θέλεις και ξέρει να σου φυλάξει, δηλαδή ξέρει να σου κρατήσει πράγματα. Αν ήμουν σωστή γυναίκα, πρέπει να πήγαινα στα παίρνω γάλα να κάνω. Όχι, μόνο τι είναι αυτά που λες. Η σωστή γυναίκα πρέπει να πάρει από το πράγμα που γόρευε. Όχι, να σε βοηθήσω πριν λίγο, να πάρει τα σωστά χαπάκια. Εσύ με βοηθάς πάρα πολύ, κουκλάρα μου το σιγάκι. Μόνο που είσαι στη ζωή. Α, σε μην να πάρω εγώ τα χαπάκια. Δεν μου ξέρει, διαβάζω. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Καλά, εσύ πάντα τα κοιτάς. Ναι, ναι, ναι. Το χρώμα, το σχήμα. Με το που τα βλέπω, ξέρω τι είχα πει το καθένα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, να σου πω. Άμα περάσει μια φορά, ξέρετε, όταν παθαίνει έφραγμα και βάλει στέντ, δεν φαίνεται στο σώμα σου τίποτα. Δεν μπορεί όμως να το ξεχάσει. Δεν το ξεχνά. Όχι, δεν είναι εδώ. Τα χάπια που παίρνει καθημερινά σου υπενθυμίζουν ότι μάγκα. Εκεί αυτό και έχει και το άγχος. Έτσι. Πάντα έξω άγχο, εντάξει, φοβία κτλ. Και μάλιστα είναι αυτό που έλεγε ότι πάντα πριν από αυτό ένιωθε άτρωτο. Ναι, όπως ναι. Ας πούμε, το νιώθω εγώ που δεν έχω περάσει κάτι, ναι. Χτύπα ξύλο, μακάρι να μην περάσει. Ναι, αυτό που έχασα εκεί ήταν ότι έπαψα να νιώθω άτρωτο. Ναι. Δηλαδή θεωρεί ότι όλα γίνονται στου απέναντι. Ναι. Και ξαφνικά το παθαίνει και λε. Και λες, ναι. Εν τέλει, ο απέναντι μου να εγώ. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Α, ήθελα να σου πω, μια είπα για τον απέναντι μου εγώ. Ναι. Σήμερα μπήκα στο YouTube σήμερα και ξαφνικά μου πέσανε πολλά βίντεο από τη Λάκτα. Τη σοκολατοβιομηχανία, ξέρεις. Έχει κανάλι στο YouTube. Ναι, και μου πήγε μια καρδιά, παιδιά. Ναι, βγαίνει να της πει μια καρδιά. Τα φαγα. Πώς έχει μέσα, καμιά τριανταριά. Δεν αφήσει τίποτα να φάω κι εγώ. Μια σου. Νομίζω 30 ήταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και εκεί μέσα είδα σε μια ταινία της Λάκτα, ιδιαίτερα ερωτική και πάρα πολύ ωραία ταινία, τη Μυριέλα Κουρεντή. Είναι Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, μπείτε να τη βρείτε. Είναι πριν από 8 χρόνια αυτή η ταινία. Εγώ βρήκα το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος, εγώ το είχα δει στο παρελθόν αυτό, αλλά το θυμήθηκα τώρα.
Το δεύτερο μέρος δεν το βρήκα, που είναι το τέλος του, αλλά πάντως είναι πολύ ωραίο. Είναι σε ένα τρένο που συναντιούνται και περιμένει, ξέρεις, και ερωτεύεται κάποιον η κοπέλα μέσα στη νύχτα αυτή. Έμοιαζε στο Κατσαούνι. Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, και χάνει το κινητό στο τηλέφωνο και δεν μπορεί να τον βρει. Και εν τέλει η τύχη τους βοηθάει, ξέρω το τέλος εγώ δηλαδή. Βασικά δεν το έχω δει, το είχα δει πριν από 8 χρόνια αυτό. Τους βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, δεν το θυμάμαι εγώ καθόλου. Τώρα που είπα Κατσαούνι, η αλήθεια είναι ότι ο Μπό βγήκε όντως επιβεβαίωσε ότι ο Χρήστος Δάντης έχει σχέση με την Ασημίνα, ότι είναι μαζί και τους έχει δει και στο σπίτι μαζί, τέλος πάντων στα σπίτια που συναντιούνται. Προφανώς για να το επιβεβαιώσει ο Μπό ισχύει, αλλά δεν μου άρεσε όλο αυτό το story που πήγε να κάνει ο Ατζούν με την Ασημίνα και τον Κατσαούνι που της έπιασε και της χάιδευε το χέρι και το βράδυ τους έδειξε ότι πίτσι πίτσι τσι τσι τσι. Εν τέλει οι αναπάντητες κλήσεις υπάρχουν. Μόλις τον πάρει τηλέφωνο θα έχει αναπάντητη κλήση. Τι εννοείς? Δεν θα το σηκώσει ο Δάντης. Έλα, εντάξει, δεν έκανε. Μα είναι δυνατόν. Ο Κατσαούνις είναι υπεύθυνος. Άκουσε. Για να βρεθεί τρίτο πρόσωπο ο Χρήστος Δάντης δεν γίνεται. Δηλαδή να βρεθεί ο τύπος που θα είναι ο κερατάς. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι, εκεί μαγκές δεν κάνεις. Δεν νομίζω η Ασημίνα να... Εκεί μαγκές, ναι, αλλά αυτό το παιχνιδάκι όμως, εκεί μαγκές δεν κάνεις. Λίγο το χέρι της. Δεν θα παίξεις, δεν ξέρω το χέρι της. Δεν θα παίξουν με τον Χρήστο Δάντη, έτσι. Εάν υπάρχει σχέση της Ασημίνα με τον Χρήστο Δάντη, δεν θα παίξει το παιχνίδι έτσι. Τόσο εάν ο Ατζούν πάει να σκηνοθετήσει, επειδή ξεπεράστηκε ο έρωτας με Κατσαούνι Μυριέλα και τόλιξε η Μυριέλα γιατί έπεσε και σύρμα. Και μάλιστα είπανε να σου πω και κάτι, ότι ο Σοϊλίδης που μπήκε σφύριξε στην Αυσικά πολλά πράγματα και άλλαξε συμπεριφορά η Αυσικά. Της είπε ακριβώς τι παίζει έξω για το όνομά της και έφτιαξε πολύ τη συμπεριφορά της. Ήθελα να σου πω, γι' αυτό με την Μυριέλα και τις Μυριέλας πρέπει να τις σφύριξαν τι ακριβώς συμβαίνει και το σταμάτησε τελείως. Όπως επίσης και μην κάπου... Μην ξεχνάμε, παιδιά, ο Κατσαούνις έχει και τις καταγγελίες, τις έχει, οπότε οι καινούργοι μιλάνε. Κάπου σήμερα όμως διάβασα ότι η οικογένεια της Ναυσικάς ετοιμάζεται για μηνύσεις. Ακόμα και στον Ατζούν. Ακόμα και στον Ατζούν. Ναι. Που έβγαλε αυτό που λέει. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και εκεί. Και καλά θα τους κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Και καλά θα τους κάνουν. Είναι κρίμα τώρα, βέβαια. Η εκπομπή μας του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε ήταν γεμάτη ερωτικά τραγούδια. Ήταν μια εκπομπή η οποία ήθελα πιο πολύ να εστιάσω στη μουσική και λιγότερο στο μπλα μπλα μας, στο σχολιασμό μας. Βέβαια υπάρχει σχολιασμός και πλούσιος μέσα. Έχω παίξει μέσα τραγούδια τα οποία θεωρώ ότι είναι καταπληκτικά. Ότι αξίζει τον κόπο να τα δείτε για να θυμίσουμε παλιές καλές εποχές του καλού ελληνικού τραγουδίου και όχι μόνο. Γιατί έχει και μερικά ξένα μέσα. Έχω μέσα και το παλιό μου παλτό του Χρήστου Δάντη με τον Ελάκη Παπαδόπουλο μαζί. Να ξέρεις, βίντεο καταπληκτικό. Όπως επίσης έχω μέσα και τραγούδια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους μεγάλη ιστορία στα ερωτικά τραγούδια της pop, μπαλάντες της εποχής εκείνης. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Το λέω γιατί έχουμε ένα κανάλι στο Rumble, το οποίο κανάλι αυτό μας επιτρέπει να ανεβάζουμε τα βίντεο κλιπ κανονικά επάνω και να μην έχουμε πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πάρα πολύ να δείτε σήμερα, εάν θέλετε, την εκπομπή αυτή, μπαίνοντας στο Facebook, στο GR Express στη σελίδα μας, και εκεί έχω αναρτήσει όλες τις εκπομπές. Να ξέρετε ότι στο Facebook, στη σελίδα μας, στο GR Express, κάνουμε αναρτήσεις και τα βίντεο του YouTube και τα τηλεοπτικά μας. Ανεβαίνουν όλα εκεί. Οπότε λοιπόν μπορείτε να τα δείτε. Εντάξει. Θέλω μια παρένθεση, επειδή πολλοί μας είπαν ότι δεν είπαμε για τον Αρσενίου που μπήκε μέσα. Να πούμε ότι έχει κάνει πολύ καλή συμφωνία με τον δικηγόρο. Πάνω από 10. Εάν μείνει, λέει, 4 με 5 εβδομάδες, αλλιώς είναι περίπου στα 6 την εβδομάδα. Πάνω από 10. Πάνω από 10, Πάνω από 10. Μάλιστα. Έχει κάνει καλή συμφωνία. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί... Ο Ατζούν, βέβαια, ψάχνεται... Είναι δυνατό όνομα, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Ατζούν ψάχνεται να βρει ποιος έχει δώσει τα νούμερα έξω. Α, από τα ποσά, Ναι. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι πάρα πολλά παιδιά από την περσινή παραγωγή δεν έχουν πάει στον Άγιο Δομήνικο, γιατί τους θεώρησαν ότι ήταν οι προδότες. Mm-hmm. Αλλά εν τέλει η προδοσία συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Mm. Και βέβαια, επειδή έχουν βγει, τα κασέ... Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τα παιδιά αυτά που κόψαμε. Ναι. Επειδή έχουν βγει τα κασέ προς τα έξω, δηλαδή και τη Ταραμπάγκο. Ταραμπάγκο το έκανε τώρα πάλι. Έχουν βγει τα 10.000 την εβδομάδα. Τη βλέπεις που χτυπιέται, που κάνει εκφράσεις, που είναι επιθετική. Θα δούνε και τα παιδιά σήμερα. Θα δούνε και τα παιδιά σήμερα που λέει για την κλεψιά και είναι βαριές κουβέντες κτλ. Είναι πολύ επιθετική, γιατί είναι αυτό που λέγαμε, το ότι όταν παίρνεις 10.000 την εβδομάδα, έχεις μπει
με συγκεκριμένο σκοπό. Γι' αυτό ο Ατζούν δεν θέλει να βγαίνουν αυτά τα ποσά σου. Λέει, η άλλη πανηγυρίζει έντονα, είναι πολύ επιθετική, αυτό που λες αντιπαθέστατη. Βέβαια, όχι, πέρυσι είναι καλή όμως τα αγωνίσματα. Οπότε θα πάρει είναι κόσμο με το μέρος. Προς το παρόν είναι αντιπαθέστατη. Mm. Αλλά να σου πω κάτι, δεν έχει και κάποιον να συμπαθήσει. Εγώ, ας πούμε, ψιλοπάω την αυσικά, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Είναι και ωραίο κορίτσι. Πέρα, εντάξει, η μορφιά είναι το πιλαδάκι. Όχι, βρε, άλλο σου λέω, ναι, ότι μέσα από τόσες κακουχίες, άσε με μένα μια εβδομάδα νηστική να δεις, θα γίνω σαν φάντασμα. Μέσα από τόσες κακουχίες είναι κούκλα. Γυναίκα μου, εσύ όταν βρέχει, πας ανάμεσα από τις ψυχάλες. Είσαι ήδη αδυνατή. Δεν είναι και σε φορμή να πρέπει να ψωθεί. Όχι, βρε, λέω ναι, ότι φυσικοαγριεύει. Ναι, εσύ, άμα δεν φας μια μέρα, θα αγριέψεις. Είσαι στο όριο. Σήμερα. Σήμερα φας σοκολατάκι και άλλα. Άντε, για το καλό σου το κάνω. Τι άλλα έχω φάει κοστόσα. Και δύο κεκάκια. Αυτά και κάκια. Παιδιά, τα κεκάκια θα έχω μπροστά μου. Δεν σα τα δείχνω. Έχω πράσινο. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τη ειδησιογραφία όλη του Σαββατοκύριακου. Εγώ θέλω να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια φορά ακόμα που είστε εδώ μαζί μα. Να ξέρετε ότι κάνουμε προσπάθεια να βγάζουμε καθημερινά βίντεο, αλλά για να βγούμε στον αέρα πρέπει να έχουμε και θέματα. Να πάλι, ας πούμε, ένα Σαββατοκύριακο πέρασε και δεν έγινε κάτι, ρε παιδί μου, σοβαρό. Όχι, υπερισχύουν τα. Εντάξει, σήμερα είχε το δικαστήριο το Παλούδι, υπερισχύει η όλη ιστορία με την οικογένεια που χάσει τα τρία παιδιά. Είναι δυσάρεστα όλα τα γεγονότα. Όλα. Εντάξει, εκεί ειδικά είναι μεγάλο το θέμα. Δυσάρεστα είναι, δηλαδή τι να πρωτοσχολιάσουμε. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε εμείς αυτά τα θέματα. Εγώ θέλω όμως πάρα πολύ να σας υπενθυμίσω μια φορά ακόμα ότι τα social media τα δικά μας είναι σε λειτουργία, ανεβάζουμε συνέχεια θέματα επάνω, έτσι, φωτογραφικό υλικό ανεβάζουμε και στο Instagram, αλλά θέλω πάρα πολύ να προσέξετε το στο Facebook, δηλαδή βάλετε facebook.com/grexpress και μας βρίσκετε αμέσως και εκεί λοιπόν μπορείτε να δείτε όλη τη δραστηριότητα του GR Express, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν, είναι τα του YouTube και της τηλεόρασης. Να ξέρετε ότι πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε ανεβάσει βίντεο εμείς, αλλά εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε γιατί κάνουμε πράγματα για την τηλεόραση. Και επίσης, ό,τι βγαίνει στην τηλεόραση δεν βγαίνει στο YouTube. Παράδειγμα, στην τηλεόραση αυτή εδώ η οθόνη έχει μόνο στην εκκίνηση στον Πειραιά. Μετά είναι πάντα πίσω μας το θέμα το οποίο συζητάμε. Mm-hmm. Έτσι, από την ανάλογη εκπομπή. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς εδώ γιατί είναι θέμα πνευματικών δικαιωμάτων που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε πρόβλημα στο κανάλι μας, το οποίο έχουμε φτιάξει με κόπο και ιδρώτα τα τελευταία 9 χρόνια και δεν θέλουμε να χάσουμε το κανάλι μας σε καμία περίπτωση. Επίσης, θέλω να σας πω ότι κοντεύουμε σε λίγο να πιάσουμε το ακριβώς 40.000, είναι θέμα 300-300 ατόμων ακόμα, και αυτό είναι σημαντικό νούμερο, ότι έχουμε 40.000 φίλους μόνοι μας συνδρομητές. Η μπλακίτα. Για τις 100.000, δεν το βλέπω. Τι είδε. Σε μια δεκαετία. Εάν για να πάω 40.000 μου έχει φάει 9 χρόνια, για να πάω 100 θέλω να πούμε 11. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ο καθένας τον πόνο του. Ο καθένας τον πόνο του. Μπορεί κάποια στιγμή να τέλος πάντων. Κάτι για μια εγγραφή, ρε παιδιά. Κάτι για μια εγγραφή. Ναι. Μήπως και φτάσω εκεί, γιατί βλέπω να πάω με τη μαγκούρα στο τέλος. Δεν είναι φάση αυτή. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι πρέπει να μην μου θυμίσεις τους γέρους. Τώρα είτε κάθε να βγάλουμε κανένα βίντεο. Ναι, θα βγάλουμε βίντεο με τους γέρους 1000%. Ήρθε η πλακέτα με κούριερ! Και θα λέει από κάτω έτος 2000... Και θα είναι χρυσή ρε μαλάκα, χάλκιν είναι. Θα πάμε πεθάνεις να πάρεις χρυσή. Έτος 2035. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, είστε καλά. Bye bye.